Καλημέρα σας, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ τα TEDx του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη σημερινή πρόσκληση. Και πραγματικά είναι μια ειδική στιγμή που κάνει αυτά τα θέματα να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας μιλήσω, λοιπόν, για ένα αποφασιστικής σημασίας γεγονός που δεν έχει άλλο όμοιό του στην ιστορία της ανθρωπότητος και όχι μόνο στην ιστορία των άμεσα εμπλεκομένων, όπως ήταν οι Γερμανοί που ήταν οι θύτες και οι συνεργάτες τους, βέβαια, σε διάφορες χώρες, και οι Εβραίοι που ήταν τα θύματα. Αυτό το γεγονός ξεπερνάει όχι μόνο τις ιστορίες των δύο λαών, αλλά ξεπερνάει και την ιστορία της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη ήταν ο γεωγραφικός και πολιτισμικός χώρος που έλαβε χώρα αυτή η γενοκτονία. Το μη στην ιστορία της Ευρώπης και μείζον συλλογικό της τραύμα, αυτή η γενοκτονία που ονομάζεται συχνότερα ολοκαύτωμα, χαρακτηρίστηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο Jean-François Lyotard σεισμός. Υπήρξε πραγματικά σεισμός γιατί ταρακούνησε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, όπως αυτός είχε από αιώνες εξελιχθεί και προοδεύσει. Είναι μέσα στο δυτικό κόσμο, έγινε εφικτό αυτό το αποτρόπαιο εγχείρημα. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξουν ανάλογες συνθήκες, ενδέχεται να γίνει ένα ανάλογο εγχείρημα, στο οποίο να μην είναι οι ίδιοι θύτες και τα ίδια θύματα, να είναι τελείως διαφορετικά και να μην είναι οι ίδιοι τρόποι, να είναι τελείως διαφορετικοί, αλλά ότι μπορεί να παραχθεί ανάλογη βία αν υπάρξουν ευνοϊκές, με την κακή έννοια αυτή τη φορά, συνθήκες. Γιατί όμως αυτή η γενοκτονία είναι τόσο διαφορετική, γιατί δεν είναι βέβαια η μοναδική. Θα αναφερθώ σε δύο άλλες γενοκτονίες, τεράστιες και φρικτές. Η μία έγινε πριν, έγινε το 1915 και ήταν η γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. Σε αυτή τη γενοκτονία έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά. Υπάρχει πραγματιστική βάση, υπάρχει μια χώρα, υπάρχουν εδαφικές διεκδικήσεις. Οι Τούρκοι θέλουν αυτή τη χώρα χωρίς Αρμένιους για εκείνους. Υπάρχουν τέτοιου είδους διακυβεύματα πραγματιστικά. Κάνουν λοιπόν μια φοβερή σφαγή των Αρμενίων σε εκείνη την περιοχή. Δεν ασχολούνται με τους Αρμένιους στην υπόλοιπη διασπορά. Μία γενοκτονία επίσης φρικτή που έγινε στην Αφρική το 1995, πολλοί από εμάς τη θυμόμαστε, είναι αυτή που έγινε στη Ρουάντα, ανάμεσα στους Τούτσι και στους Χούτου, που ήταν δύο εθνοπολιτισμικές ομάδες που ζούσαν εκεί και είχε καταπιέσει η μία την άλλη και υπήρχε και πάλι ο γεωγραφικός περιορισμός, ήταν εκεί, σε εκείνη την περιοχή και υπήρχε η πραγματιστική βάση, ήταν διακύβευμα εξουσίας. Ποιος θα είχε την εξουσία? Και με αυτά τα στοιχεία έγινε μια φοβερή γενοκτονία στην Αφρική. Αναγνωρισμένη και αυτή η γενοκτονία. Λοιπόν, στην περίπτωση της γενοκτονίας των Εβραίων, δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία πραγματιστική βάση, δεν βρίσκονται σε καμία χώρα την οποία οι Γερμανοί να θέλουν να κατακτήσουν, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, τις οποίες κατακτούν μέσα από τον πόλεμο. Βρίσκονται μέσα στην ίδια τη Γερμανία, πάρα πολλοί Εβραίοι. Βρίσκονται, όχι και τόσο πολλοί, είναι 500.000. Από τους οποίους κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες θα φύγουν μέχρι το 1938 για την Αμερική. Γιατί καμιά φορά διογκώνονται και οι αριθμοί. Στη Γερμανία, λέω. Λοιπόν, αυτοί οι Εβραίοι επίσης είναι πάρα πολύ δεμένοι με τη γερμανική κοινωνία. Είναι αναπόσπαστο τμήμα, συστατικό στοιχείο της γερμανικής κοινωνίας. Ίσως σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα οι Εβραίοι δεν είχαν τόσο καλά ενταχθεί μέσα στην περιβάλλουσα κοινωνία όσο στη Γερμανία. Ενώ από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε διωγμούς των Εβραίων. Έχουμε το 1390 από την Γαλλία, την Νότια Γαλλία. Έχουμε το 1492 τη μεγάλη έξωση από την Ισπανία. Στη Γερμανία δεν έχουμε τέτοιο προηγούμενο. Και όμως εκεί ο αντισημιτισμός θα πάρει το πιο φρικτό του χαρακτήρα. Θα γίνει εξολοθρευτικός. Μέσα στο πλαίσιο του ναζισμού θα εξελιχθεί ένας αντισημιτισμός που επίσης είχε δώσει δείγματα σε άλλες χώρες. Θα εξελιχθεί σε εξολοθρευτικό αντισημιτισμό. Και θα θελήσει να εξολοθρεύσει και τον τελευταίο Εβραίο. Εξού και όρος ολοκαύτωμα προσπαθεί να αποδώσει το ολοκληρωτικό,
Δηλαδή, κάποιοι ερμηνεύουν τον όρο ολοκαύτωμα ως την ακραία, τη χειρότερη μορφή γενοκτονίας, γιατί θέλει να είναι ολοκληρωτική και όχι μερική. Και επίσης, φτιάχνει αυτό το κατασκεύασμα, δημιουργείται τότε αυτό το κατασκεύασμα του Εβραίου. Θα επανέλθω στο ίδιο το γεγονός. Το ονόμασαν οι ίδιοι οι θήτες που το επινόησαν και το εκτέλεσαν τελική λύση. Τελική λύση γιατί? Γιατί θα έδινε οριστική λύση. Οριστική λύση στο πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η ίδια η ύπαρξη των Εβραίων ήταν για αυτούς πρόβλημα. Και όχι μόνο η ύπαρξη των Εβραίων στο Βερολίνο ή έστω στην κοντινή Βαρσοβία, ακόμα και η ύπαρξη των Εβραίων σε απομακρυσμένες γωνιές της Ευρώπης. Σε αυτές μπαίνει και η Ελλάδα. Λοιπόν, η τελική λύση από αυτούς δεν είναι κάτι που θα το επινοήσουν από την αρχή. Στην αρχή, μέχρι το 1938, οι Εβραίοι μπορούν να φύγουν από τη Γερμανία. Με τους νόμους της Νιρεμβέργης, από το 1935 και μετά, προσδιορίζουν ποιος είναι Εβραίος. Γιατί ποιος είναι Εβραίος? Δεν είναι απλό στη Γερμανία τότε. Υπάρχουν πάρα πολλοί μεικτοί γάμοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Γερμανοί χριστιανικού θρησκεύματος που είχαν ένα παππού ή μία γιαγιά ή δύο Εβραίους. Φτιάχνουν λοιπόν νόμο ότι όποιος έχει έναν στους τέσσερις προγόνους είναι Εβραίος. Ασχέτως αν δεν πιστεύει σε αυτή τη θρησκεία, ασχέτως αν έχει ανατραφεί διαφορετικά. Από το 1935 στο 1942, που είναι η τελική λύση που αποφασίζεται, υπάρχουν μια σειρά νόμων και διαταγμάτων που προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν πώς θα ορίσουν τον Εβραίο. Αυτό το λέω γιατί έτσι φεύγουμε από το στερεότυπο ότι ήταν από εδώ οι Γερμανοί και από εκεί οι Εβραίοι και κάποτε άρχισαν να διώκουν οι μεν τους δε. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Λοιπόν, κατασκεύασε λοιπόν η ναζιστική εξουσία τον Εβραίο ως μη Γερμανό, στερώντας του την εθνική του ιδιότητα, ως απόλυτα άλλο και τρομερά επικίνδυνο, που πρέπει στην αρχή να στιγματιστεί, να αποκλειστεί και τελικά να εξοντωθεί. Αλλά αυτό που θα εξοντωθεί δεν είναι πια Γερμανός, δεν είναι πια πολίτης, είναι πια ένα μίασμα που κινδυνεύει να μολύνει το καθαρό γερμανικό αίμα. Λοιπόν, όλες αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες του ολοκαυτώματος ή τη ΣΟΑ, που είναι ένας άλλος όρος, έγκυρος επίσης, εβραϊκός όρος, που χρησιμοποιείται πολύ και στη γαλλόφωνη βιβλιογραφία και σημαίνει και αυτός ολοσχερή καταστροφή. Μια ερώτηση που συναντάω συχνά στις ομιλίες μου και στα μαθήματα είναι γιατί μόνο τους Εβραίους, γιατί οι Ναζί τα είχαν μόνο με τους Εβραίους. Αυτό βέβαια είναι εντελώς εσφαλμένο. Στο ναζιστικό ιδεολόγημα υπάρχουν ανώτερες φυλές και κατώτερες φυλές. Επινοούν μια φυλή την Αρία, την οποία κρατάνε για τους ίδιους. Οι ίδιοι λοιπόν είναι αυτή η ανώτερη φυλή. Σε κατώτερη φυλή κατατάσσουν π.χ. τους Σλάβους. Επίσης υπάρχει μια πυραμίδα ναζιστικών εγκλημάτων. Οι μαζικές συλλήψεις και ο εγκλισμός στα στρατόπεδα ξεκινάνε μόλις αυτό το κόμμα το εθνικοσοσιαλιστικό ανέβει το 1933 στην εξουσία. Ανεβαίνει τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο του 1933 ανοίγει τον Ταχάου. Πιο γνωστό στην Ελλάδα γιατί είχε Έλληνες ομήρους. Λοιπόν, στον Ταχάου στην αρχή θα εγκλήσουν πολιτικά αντιφρονούντες, ανθρώπους που προσπαθούν να αντισταθούν στον ναζισμό, πολλούς αριστερούς, πολλούς κομμουνιστές. Στους ίδιους θα απαιτήσουν να χτίσουν ακόμα μεγαλύτερα παραρτήματα για να μεγαλώσει το στρατόπεδο που σε λίγο θα φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το 1937 χτίζεται το Μπούχενβαλτ επίσης για πολιτικούς κρατούμενους και για ποινικούς. Και πολλές φορές τους ποινικούς δίνουν τα αξιώματα. Λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό αυτά τα στρατόπεδα χτίζονται από τους ίδιους τους κρατούμενους. Κάποιοι, όταν κριθούν άχρηστοι για εργασία, εξοντώθηκαν στους θαλάμους αερίων του Ταχάου. Λοιπόν, το σύστημα αποφασίζει ποιοι είναι οι χρήσιμοι και ποιοι είναι οι άχρηστοι. Αντιλαμβάνετε αυτό αν είναι πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Ευάλωτες ομάδες θα υποστούν φοβερά πράγματα. Μία από τις πρώτες τους επιχειρήσεις είναι η επιχείρηση ευθανασίας, όπως την ονόμαζαν, που ήταν δολοφονίας. TAF-4 ήταν η κωδική της ονομασία και αφορά τους διανοητικά ανάπηρους και τους ψυχικά ασθενείς. Ίδιους, για τους Γερμανούς, ούτε καν Εβραίους. Όταν γίνονται πάρα πολλά τα θύματα και οι οικογένειες κάποτε μαθαίνουν και δεν έχουν νέα πια για τους δικούς τους, χωρίς να μαθαίνουν τι και πώς, υπάρχει μια κοινωνική διαμαρτυρία και αυτή η επιχείρηση σταματάει. Λοιπόν, βλέπουμε μια πυραμίδα εγκλημάτων.
Το ολοκαύτωμα, που ήταν η αποκορύφωση αυτών των εγκλημάτων, έχει στόχο την ολοκληρωτική εξόντωση, όπως είπα. Και αυτό είναι κάτι που το διακρίνει από άλλες γενοκτονίες. Ο Σαούλ Φριντλέντερ έχει δώσει μια ερμηνεία γι' αυτό, που την έχω βρει πάρα πολύ καλή. Όταν αναρωτιέται κανείς, μελετώντας την ιστορία της γενοκτονίας, βρίσκει παραδείγματα. Ας πούμε, βρίσκει ότι στην Ελλάδα εκτοπίζουν Ιούνιο και Ιούλιο του 1944 από τα νησιά λίγες εκατοντάδες Εβραίους. Τον Ιούνιο από την Κέρκυρα, τον Ιούλιο από τη Ρόδο και την Κο, τον Ιούνιο από την Κρήτη. Αφού είμαστε και στην Κρήτη, θα πω ότι ήταν 265 όλοι και όλοι Εβραίοι στην Κρήτη. Τους βάλαν σε ένα πλοίο στα Χανιά. Το πλοίο βυθίστηκε στο Αιγαίο, γιατί έπεσε σε βρετανικές τορπίλες, και αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν στο Αιγαίο. Επίσης, το να επιστρατεύσουν πλοία ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί η εκτόπιση γινόταν πάντα με τρένα. Τα τρένα είναι και εμβληματικά. Το σταθμό του Auschwitz και το τρένο που φτάνει, τον έχουμε δει πια χιλιάδες φορές. Επιστρατεύσαν πλοία για να μην μείνουν ούτε στα νησιά. Ήταν τόσο επικίνδυνοι αυτοί οι 265 Εβραίοι της Κρήτης. Ιούνιο του 1944 γίνεται η απόβαση στην Ορμανδία και Αύγουστο θα απελευθερωθεί το Παρίσι. Γιατί τόση μανία? Είναι τόσο επικίνδυνα τα 44 παιδάκια που κρύβονται στη Maison des Yeux, σε ένα σπίτι στα βουνά έξω από τη Λιόν. Γαλλοεβραίοι γονείς τα έχουν εμπιστευτεί εκεί και που έχουν φτάσει στον Απρίλιο του 1944, έχουν πολλές ελπίδες να διασωθούν. Με κατάδοση γίνεται γνωστό αυτό το κρυσφύγετο. Αμέσως γίνεται ειδική αποστολή για να στείλουν αυτά τα παιδιά, τα οποία δολοφονούνται όλα στο Auschwitz. Λοιπόν, και γι' αυτό νομίζω ότι όταν διάβασα αυτή την ερμηνεία του Φριντλέντερ, αισθάνθηκα ότι καταλαβαίνω και αυτά τα παραδείγματα, γιατί και ο τελευταίος εν ζωή Εβραίος αποτελεί θανάσιμη και ενεργή απειλή για τον ναζισμό. Δηλαδή, ακόμη και αν χάσουν τον πόλεμο, δεν τους νοιάζει. Αυτή την επιχείρηση θέλουν να την πάνε μέχρι την άκρη. Τώρα, πώς έγινε εφικτό αυτό το τόσο καθολικό εγχείρημα όπως το ήθελαν? Επιστράτευσαν μια τεράστια γραφειοκρατία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό απλώθηκε σε όλες τις κατεχόμενες χώρες. Χρησιμοποίησαν μια υψηλή τεχνολογία, που ξεκινάει από τα τρένα, υπάρχουν σιδηρόδρομοι, υπάρχουν τρένα για να μεταφερθούν, και καταλήγει στους θαλάμους αερίων. Όλα αυτά είναι σημαντικά στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Δίχως αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, να φτάσουν σε αυτόν τον αριθμό. Δεν έχουν ξεκινήσει όμως με τους θαλάμους αερίων, και αυτό είναι κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, γιατί καμιά φορά μάλιστα λέγεται ότι γίνεται μόνο βιομηχανικά αυτή η εξόντωση και μόνο ανέμακτα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, το φθινόπωρο του 1941 ξεκινάει μια επιχείρηση καθόλου ανέμακτη, γιατί καθώς προελάβουν στη Σοβιετική Ένωση τα γερμανικά στρατεύματα, αρχίζουν μαζικές εκτελέσεις με μια σφαίρα στον Αφιένα. Και εκεί θα σκοτώσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η πιο γνωστή μαζική εκτέλεση είναι στο Μπάμπι Γιάρ, που θα εκτελεστούν 33.700 άνθρωποι. Αλλά φυσικά έτσι δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ξεκινάνε και δοκιμάζουν το Δεκέμβριο του 1941 την εξόντωση με αέριο μέσα σε φορτηγά στο στρατόπεδο του Χέλμνο, ένα από τα 6 στρατόπεδα της τελικής λύσης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε ένα φορτηγό μπαίνουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Και από τον Ιανουάριο του 1942, στη διάσκεψη της λίμνης Βανζέ, αποφασίζεται η τελική λύση, αποφασίζεται η μεταφορά για θανάτωση ανθρώπων από κάθε άκρη της Ευρώπης σε στρατόπεδα ειδικά εξοπλισμένα με θαλάμους αερίων και κρεματόρια για τα πτώματα. Και φυσικά εκμεταλλεύονται και ό,τι μπορούν, τα μαλλιά, τα χρυσά δόντια κτλ. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ με το γεγονός, για να μου μείνουν και λίγα λεπτά να αναφερθώ στη μνήμη του. Η μνήμη αυτού του τραυματικού γεγονότος άργησε πάρα πολύ να αναδυθεί. Μπορούμε να πούμε ότι μια πρώτη τομή στην απόλυτη σιωπή γύρω από αυτό το φοβερό γεγονός αποτέλεσε η δίκη του Άιχμαν το 1961 στο Ισραήλ. Εκεί μίλησαν 211 μάρτυρες, ως μάρτυρες κατηγορίας, επιζώντες στρατοπέδων, που μιλούσαν πρώτη φορά. Αυτό απελευθέρωσε το λόγο των μαρτύρων και οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν σιγά-σιγά να μιλάνε ή να γράφουν ή να ενδιαφέρονται κάποιοι να τους ρωτάνε. Αυτό όμως πραγματικά παίρνει μια πολύ μεγάλη διάσταση στις αρχές της δεκαετίας του 80,
όταν επινοείται και καθιερώνεται και ο όρος ολοκαύτωμα. Στη δεκαετία του 80, οι μαρτυρίες θα απλοπλαστούν πάρα πολύ. Θα αρχίσει και μια λογοτεχνία γύρω από το ολοκαύτωμα, ταινίες γύρω από το ολοκαύτωμα, τα Holocaust studies. Και στη δεκαετία του 90 θα έχουμε και τα μουσεία, τα μεγάλα μουσεία, τα τρία στην Αμερική, της Ουάσιγκτον, που είναι το μεγαλύτερο, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες. Από το 2005 η Ελλάδα επίσης αναγνωρίζει και τιμά αυτή τη μνήμη μετά από πολλές δεκαετίες σιωπής, ειδικά στη Θεσσαλονίκη η σιωπή ήταν πολύ βαριά, γιατί πραγματικά χάθηκαν 47.000 από τους 49.000 Εβραίους που υπήρχαν το 1940. Αυτή η μνήμη σήμερα τιμάται από το 2005, που αναγνωρίστηκε η 27η Ιανουαρίου, που είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης. Τιμάται με διάφορους τρόπους. Φέτος, το Μάρτιο, συμμετείχα σε τρεις τοπικές εκδηλώσεις μνήμης, και αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό, γιατί αυτές υπάρχουν τα πολύ τελευταία χρόνια, μετά το 2010 και μετά. Δηλαδή, η κάθε πόλη κάνει μια ειδική τελετή, εκδήλωση όπως την φαντάζεται, και πόλεις χωρίς Εβραίους, στην οποία τιμά τη μέρα της εκτόπισης, τη μέρα από την οποία εκτοπίστηκαν οι Εβραίοι. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη εκτοπίζονταν επί 6 μήνες. Οπότε πήραν την μέρα της πρώτης αποστολής, που είναι η 15η Μαρτίου. Και συμμετείχα σε αυτήν την πορεία μνήμης που γίνεται στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο τώρα, σε αυτή την ημερομηνία. Στην Καβάλα, μια πόλη δίχως Εβραίους, έγινε επίσης στις 8 Μαρτίου αυτή η ημέρα μνήμης. Πρώτη φορά συγκέντρωσε κόσμο από την πόλη που άκουγε αυτή την ιστορία, για την οποία ήξερε πολύ λίγα ή τίποτα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μνήμη σήμερα, καθώς και η εκπαίδευση του ολοκαυτώματος που πηγαίνουν χέρι-χέρι. Πιστεύω ότι χωρίς να είναι πανάκια, γιατί πανάκια δεν υπάρχει, χρειάζεται γρήγορση από τον καθένα και σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια σημαντική συμβολή στο να θωρακιστεί μέσα από την εκπαίδευση ο σημερινός έφηβος, που θα είναι ο αυριανός ενήλικας, αν έρθει σε επαφή με αυτό το ζήτημα και τη σημασία του. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε από το 2013 και εκπαιδευτικά ταξίδια στο Auschwitz, που γίνονται εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες, στα οποία πηγαίνουν ομάδες από πολλά δημόσια σχολεία της χώρας, από όλες τις περιοχές. Και πραγματικά οι δάσκαλοι έχουν μια πολύ δυνατή εμπειρία με τα παιδιά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να τους θωρακίσει απέναντι σε κάθε πια ρητορική μίσους, σε κάθε παρένεση προς βία, σε κάθε ρατσισμό, σε κάθε ξενοφοβία και βέβαια σε κάθε ολοκληρωτισμό, και να ξαναθυμηθούμε λίγο την αξία της δημοκρατίας που απαξιώνεται πολύ εύκολα στις μέρες μας δυστυχώς. Είμαστε σε μια εποχή που βλέπουμε πάλι λαϊκιστικά κινήματα, ρατσιστικές θέσεις να έχουν απήχηση, να μην είναι μόνο περιθωριακές. Νομίζω ότι η εγρήγορση πρέπει να είναι γενική στις κοινωνίες και ότι η μνήμη και η εκπαίδευση του ολοκαυτώματος μπορούν να δουλέψουν σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ.